Λοιπόν, επιτέλους κάνω μια συνέντευξη που θέλω να την κάνω πάρα πολύ καιρό και έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον Δημήτρη Καρατζιά. Ευχαριστώ πολύ. Κανονικά δεν πρέπει να πέσει χειροκρότημα όπως γίνεται σε όλες τις αμερικάνικες εκπομπές, αλλά αφού είμαστε στην Ελλάδα, κρατάμε αυτό το πρωτόκολλο. Λοιπόν, αρχικά θα σε ρωτήσω για το χώρο. Πώς το σκέφτηκες, αν ήταν τελικά όπως το έχεις ονειρευτεί το να έχεις το δικό σου θέατρο και τι δυσκολίες μπορεί να συναντήσει κάποιος που ανοίγει το δικό του χώρο. Αρχικά. Ευτυχώς για ένα μαγικό τρόπο πήγαν τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι μπορούσαμε να είχαμε ονειρευτεί. Απ' την άλλη βέβαια, αν είχα σκεφτεί το τρέξιμο και τη δουλειά που έχουμε κάνει εδώ και το πόσο θα συνεχίσαμε να τρέχουμε, δεν ξέρω αν θα μπαίναμε καν σε αυτή τη διαδικασία να ανοίξουμε το δικό μας χώρο. Ναι, αλλά η αλήθεια να λέγεται ότι, όπως μου είπες και στην προσωπική μας κουβέντα, η τέχνη με την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει και πολύ επαφή. Θα πρέπει ουσιαστικά πρέπει να είσαι ένα από τα δύο. Ναι. Επιχειρηματίας και καλλιτέχνης δεν γίνεται. Αν ο στόχος σου είναι να βγάλεις λεφτά, δεν πας να ανοίξεις θέατρο. Σίγουρα όχι τώρα, όχι με στην κρίση όπως άνοιξε το Βόλτ. Ναι. Και σίγουρα όταν αγαπάς τους συναδέλφους και θες οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ μέσα να αμείβονται για τη δουλειά τους, δεν μπορεί να είναι το επιχειρηματικό πάνω από αυτούς. Είναι αδιανόητο. Και σίγουρα βέβαια. Όταν θες τη δουλειά και το αποτέλεσμα σε ένα θέατρο 50 θέσεων, πάνω μιλάμε, να έχει μία ποιότητα υψηλή, τέλος πάντων, με τα λίγα με τα πολλά, είναι αδύνατο να βγάλεις χρήματα από αυτή τη δουλειά. Σίγουρα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ήσουν και δημοσιογράφος παλιά, ναι. Που έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε πολλά χρόνια, δημοσιογράφος. Ουσιαστικά τελείωσα δημοσιογραφία, δημόσιες σχέσεις, marketing, τα οποία βέβαια τότε στη Θεσσαλονίκη είχα αρχίσει και δούλευα εκεί. Okay. Αλλά. Απλά μετά μπήκα σε θεατρικό εργαστήρι, κόλλησε το μικρόβιο και μετά η πορεία μου οδήγησε εδώ. Ήταν συγκεκριμένη. Τελείως. Ωραία. Η αλήθεια να λέγεται όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω αν στο παρελθόν έχεις κάνει κάποια δουλειά που δεν σε ικανοποίησε αρκετά. Δηλαδή υπάρχει κάτι στην καριέρα σου που θα έλεγες ότι καλύτερα να το είχα κάνει τότε. Αυτό. Σε ποια από όλες τις δουλειές? Στην υποκριτική. Στην υποκριτική. Εντάξει, δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Σαφώς και υπήρχαν δουλειές που. Δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Σίγουρα στα ξεκινήματα. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Όταν ξεκινάει ένας νέος ηθοποιός, συνήθως παίρνει αυτό που του δίνουν. Αυτό που οφείλει να κάνει και πρέπει να κάνει, να δώσει σίγουρα τον καλύτερό του εαυτό. Και αυτό έκανα σε κάθε δουλειά που ήμουν. Την υποστήριζα και δούλευα όσο περισσότερο μπορούσα για να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα κάθε φορά. Καλά, αυτό φαίνεται και από το θέατρο που έχει φτιάξει, έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό. Προσπαθούμε αν μη τι άλλο. Όπως όταν είχαμε κάνει αφιέρωμα, έχουμε πει ότι είναι ένα βίλα τη θέατρο, πραγματικά. Δηλαδή παίζονται πόσε παραστάσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτος θα έχουμε 25. Μπράβο, να τις χιλιάσετε, γιατί βλέπω ότι εκεί πάτε σιγά-σιγά. Τέλεια. Αλλά είσαι σκηνοθέτης, έχεις κάνει διασκευή κειμένου, είσαι ηθοποιός. Τελικά ποια ιδιότητα σε αρέσει πιο πολύ? Τώρα, εμένα τα τελευταία χρόνια μου έχει ανοιχθεί ένας νέος κόσμος. Και ο νέος κόσμος αυτός είναι της σκηνοθεσίας, ουσιαστικά. Σαν ηθοποιός δούλεψα, έχω δουλέψει 13-14 χρόνια. Σε δουλειές που ήθελα πάρα πολύ, που γούσταρα πάρα πολύ, που πέρασα πάρα πολύ καλά, με ωραίους ρόλους και τηλεόραση, λιγότερο κινηματογράφο, πολύ θέατρο. Τώρα όμως με τη σκηνοθεσία έχει ανοιχθεί ένας νέος κόσμος. Και με τη συγγραφή. Ναι, απλά ξέρετε, θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι πιστεύεις ότι ένας καλός σκηνοθέτης πρέπει να περάσει από το στάδιο του ηθοποιού, ναι. Ή δεν είναι απαραίτητο? Ναι, και σε πρώτη. σε έκοψα κιόλας. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι δεν μπορείς να ζητήσεις από τον ηθοποιό σου κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν μπορείς να μπει στη διεργασία να δεις πώς γίνεται, πώς μπορεί να το φτιάξει αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να μπει στην ψυχολογία αυτού του ήρωα. Το να πάρεις ένα χαρτί, μια κόλλα χαρτί, ένα κείμενο και να προσπαθείς να του δώσεις ζωή. Σίγουρα για μένα θα έπρεπε ο κάθε σκηνοθέτης, αν μη τι άλλο, να έχει παρακολουθήσει κάποια μαθήματα θεάτρου. Καλά, σίγουρα. Το λιγότερο. Σίγουρα, αλλά πιστεύεις ότι υπάρχουν καλές σχολές σκηνοθεσίας στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι υπάρχουν λίγες σχολές. Τώρα, αν είναι καλές, δυστυχώς δεν ξέρω. Θα ήθελα να ελπίζω ότι υπάρχουν. Θα σε ενδιαφέρει κάποια στιγμή να διδάξεις σκηνοθεσία σε κάποια σχολή, γιατί θα μπορούσες, έχεις την εμπειρία. Κοίτα, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ουσιαστικά σκηνοθέτης με 4 παραστάσεις δεν ονομάζεσαι. Έχω φίλους οι οποίοι έχουν δουλέψει σε 20, 30, 40 παραστάσεις. Ηθοποιός ο οποίος θέλει να γίνει σκηνοθέτης, ναι. Έχω πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσω εκείνο το στάδιο τουλάχιστον, το να μπορώ να δείξω σε κάποιον ή να διδάξω σκηνοθεσία. Αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύπλευρη γνώση, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί δεν είναι κάτι στατικό. Αν μην καλώ... πώς θα την μεταδώσει. Προσπαθώ και σαν άνθρωπος, γιατί είναι
ειδική τρέλα, η δική μου, με ένα πράγμα δεν μπορώ ίσως να ασχοληθώ. Θα ήθελα να κάνω πολλά πράγματα, ταυτόχρονα προσπαθώ να τα κάνω όσο καλύτερα γίνεται, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω πάντα. Ωραία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, σαν σκηνοθέτης, αν έχεις συναντήσει κάποια δυσκολία με κάποιο ηθοποιό. Υπάρχουν απλά ηθοποιοί και ηθοποιοί. Υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη δουλειά σου, εμπιστεύονται και αν πιστέψουν στο όραμα το δικό σου και ότι σε όλη την καλή σου διάθεση, ότι ο στόχος ο δικός σου είναι ουσιαστικά να τους βοηθήσει, να τους προστατεύσει και να βγάλεις ό,τι καλύτερο έχουν, εκεί δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάθε άλλο. Υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι απλά μπορεί να μην ξέρουν πού βρίσκονται. Αν έρθει ένας ηθοποιός, ο οποίος θέλει να είναι στο Volt και δεν ξέρει τι ζητάει από ένα μικρό θέατρο των 50 θέσεων, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν του το. Θα ακούσει τη διαφορετική άποψη. Σαφώς. Για να το. Σαφώς. Βεβαίως και θα την ακούσω. Και βέβαια είναι και. Πάμε λίγο και στην κριτική. Mm-hmm. Ναι, σαφώς. Γιατί εμένα δεν έχει κάτι εναντίον μου. Θες να βοηθήσεις σε κάτι. Αν κάποιο στοιχείο της παράστασης δικιάς μου δεν σου άρεσε, υπάρχει λόγος. Εγώ θέλω να το ακούσω. Αν αυτή η φωνή είναι μία, μπορεί να είναι προσωπική άποψη, δεν μου άρεσε προσωπικό γούστο. Αν είναι δύο και τρεις, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όχι μόνο. Πρόβλημα συνεργασίας δηλαδή. Ή πρόβλημα σχέσεων. Προσωπικών, ανθρώπινων. Όχι, εκεί θα προσπαθήσεις να το διορθώσεις. Mm. Να διορθώσεις πέντε πράγματα. Ό,τι μπορείς. Λοιπόν, και επειδή μας ακούγεις πολύ τέλειος και μου αρέσει αυτό γενικά, γιατί, όχι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος δημιουργικός, αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το βασίζω κάπου. Θα ήθελα να μου πεις ένα ελάττωμα που έχεις και πρέπει να το φτιάξεις. Τι νιώθεις ότι σαν επαγγελματίας σε δυσκολεύει. Σε κάποια πράγματα είμαι ανυπόμονος, ίσως βιάζομαι σε κάποια πράγματα. Και επίσης διασπάται εύκολα η προσοχή μου σε χίλια κομμάτια. Ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Ίσως αυτό θα έπρεπε κάποια στιγμή να φύγουν πράγματα από πάνω. Προς το παρόν δεν γίνεται και για πρακτικούς λόγους. Να απλά, μήπως είσαι συγκεντρωτικός, σαν χαρακτήρας. Δηλαδή θέλεις λίγο να έχεις μια επιβλέψη. Όχι, δεν θέλω. Επίβλεψη, ναι. Σαφώς όταν κάνεις τη σκηνοθεσία, όταν είμαι ηθοποιός μόνο σε μια παράσταση, την επίβλεψη την έχει άλλος. Εγώ θέλω να ασχοληθώ μόνο με το ρόλο μου και δεν με νοιάζει ούτε τα κουστούμια μου, ούτε τα σκηνικά, ούτε μουσικές, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά όταν υπογράφεις μία παράσταση σκηνοθέτης, την επίβλεψη σαφώς πρέπει να την έχεις. Τώρα, το να χρειάζεται να κάνω εγώ και τα σκηνικά ή να κάνω διορθώσεις, όλα αυτά, αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου και θα ήθελα να το αποφύγω ως διάρθρωση του θυμιάμα. Τέλεια. Αν γίνεται. Τέλεια. Λοιπόν, και ξανακοινώ από την αρχή της συνέντευξης για να την κλείσουμε όμορφα. Αν σαν δημοσιογράφος, σαν παρουσιαστής, θα ήθελα να ξαναδουλέψεις. Δηλαδή, αν σου γινόταν πρόταση να κάνεις μια εκπομπή στην τηλεόραση, θα το δεχόσουν, α? Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το έχω αφήσει πολύ πίσω. Έχει κλείσει όμως. Δεν ξέρω. Ποτέ, μη λες ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το έχω αφήσει τελείως πίσω. Δηλαδή τώρα έχω άλλα ενδιαφέροντα, άλλες αγάπες. Μάλιστα, οπότε είσαι και ανοιχτός όμως. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι λες όχι. Ίσως αν κάτι με ιντρίγκαρε πολύ, μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλιστα, και μια τελευταία ερώτηση. Τι σου έχει λείψει πολύ να κάνεις τον τελευταίο καιρό? Να ξεκουραστώ. Να κοιμηθώ. Να κοιμηθείς. Δεν θες να πας ένα ταξίδι, να κάνεις κάτι άλλο? Θα μου φτάνε νομίζω να κοιμηθώ. Μετά από 10 ώρες και 12 ώρες πρόβες, νομίζω ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να μου συμβεί αυτή την περίοδο. Ίσως ένα ήρεμος καφές με φίλους πρωί στον ήλιο. Α, μια χαρά, ηλιακό ακούγεται, ωραίο. Και μετά να συνεχίσουμε για φαγητό, μια ξένια στη μέρα αυτό. Αυτό είναι που μου. Ναι, η αλήθεια να λέγεται με τόσο τρέξιμο που κάνεις, στο χρωστάει και ο Θεός νομίζω πια. Αργότερα ίσως. Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι και εσύ τρέχεις πάρα πολύ και είναι δύσκολο. Εγώ σε ευχαριστώ χρόνος, πάρα πολύ. Χρόνο. Για όλη τη βοήθεια όλο αυτό τον καιρό. Σας έχουμε κοντά μας εδώ στο Βόλτ. Καλά, και εσείς από την πρώτη μέρα. Και είμαστε από την πρώτη μας μέρα. Από την πρώτη μέρα. Η αλήθεια να λέγεται ότι σε θυμάμαι από τότε που κάνατε συνέντευξη με την Αγγελική. Κανονικότατα. Τι ωραία. Ωραία, μια χαρά. Μακάρι να είμαστε χρόνια λοιπόν συνεργάτες. Μακάρι, μακάρι. Και να γεράσουμε στο Βόλτ, αν και ελπίζω να αργήσει πολύ αυτό. Εμείς θα τα πούμε στην επόμενη συνέντευξη. Για ό,τι άλλο χρειαστείτε το Δημήτρη, εννοείται μπορείτε να το βρείτε από το Facebook. Να πούμε, ναι. Στα social media. Εδώ και στο Volt, 24 ώρες το 24ωρο, σχεδόν. Κοντεύει να γίνει σαν τον Ευαγγελισμό. 24 ώρες το 24ωρο έχει υπερορίες. Τέλεια. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στην επόμενη συνέντευξη.